Μένουμε στο θέμα. Τα αναπάντητα ερωτήματα, Γιώργο Τσαντάκη, είναι πολλά. Με κυριότερο, αν ήταν ασφαλή η λειτουργία του ΆΚΑ όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε ότι καταλαβαίνουμε ότι επί 16 ολόκληρα χρόνια η πολιτεία γνώριζε πω υπήρχαν κάποια θέματα και οι διαδοχικέ κυβερνήσει Νέα Δημοκρατία, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι φαίνεται, το αποτελέσμα άργησαν. Θα συμφωνήσω. Κάθε μέρα που περνάει, Εύα, κυρίε και κύριοι, γίνεται όλο και πιο κατανοητό ότι όλοι όσοι διαχειρίστηκαν τη δημόσια περιουσία, στην περίπτωσή μα τα στέγαστρα καλά τα οποία θυμίζω έχουμε πληρώσει χρυσάφι, γνώριζαν από την πρώτη μέρα κυριολεκτικά μετά του Ολυμπιακού Αγώνε τι απαιτητικέ εργασίε συντήρηση που χρειάζονται αυτέ οι ογκώδει μεταλλικέ κατασκευέ. Μόλι πριν από λίγο είδαμε στο βίντεο τον ανεξάρτητο γερμανικό οίκο αξιολογήσεων. Για να πούμε ότι το γνώριζαν από την πρώτη μέρα, που παρέδωσε μελέτη στην τότε κυβέρνηση, που του έλεγε ότι χρειάζονται συχνέ αυτοψίε, συντήρηση. Και επισκευή αυτά τα στέγαστρα Καλατράβα, μόλι 15 μήνε μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Οπότε κάθε μέρα που περνάει γίνεται όλο και πιο κατανοητό, μην πω εξοργιστικό, ότι κανεί δεν έκανε τίποτα. Όπω είπε και εσύ, σε μία περίοδο 16 ετών με όλε τι κυβερνήσει του τόπου που έχουμε γνωρίσει στο τιμόνι, κανεί δεν ενδιαφέρθηκε να κάνει μία συντήρηση, μία αυτοψία, έστω ένα βάψιμο σε αυτά τα στέγαστρα Καλατράβα βάρου 19.000 τόνων. Ήρθε εκείνη η τρελή ταλάντωση, τον Οκτώβριο του 2018, γι' αυτό μιλάμε για αυτά τα 16 χρόνια στον αγώνα της ΣΑΕΚ με την Μπάγκερν, εκείνο το φθινόπωρο. Βλέπουμε τις σχετικές Ο... εικόνες που προκαλούν τρόμο, είναι φοβιστικό. Ακριβώ, που θορύβησε του ε, αρμοδίου. Κάλεσαν λοιπόν την ε, τεχνική εταιρεία να ελέγξει τι εγκαταστάσει, η οποία τη διαπίστωσε αδικαιολόγητα προβλήματα στην ε, κατασκευή. Έλεγξε και το στέγαστρο προφανώ μετά τι ε, κερκίδε και ζήτησε να γίνουν άμεσε επισκευέ. Τουλάχιστον τότε, στα τέλη του 2020, γιατί τότε παραδόθηκε η μελέτη, εκείνη η εταιρεία δεν διαπίστωσε προβλήματα στην ευστάθεια. Αλλά μα είπε ότι πρέπει να συντηρηθούν όλα και πρέπει να επισκευαστούν. Τι έγινε, έμεινε το ΟΑΚΑ Βρήκαμε τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψη και ανασυγκρότηση. Βρήκαμε ξανά την τεχνική εταιρεία για να τρέξει το έργο. Το στέγαστρο όμω μάθαμε ότι είναι επικίνδυνο, mm -hmm. ότι το στέγαστρο είναι ετοιμόρροπο. Και που βρε... αυτό το ερώτημα που έθεσες κι εσύ, αυτή η επάρκεια, στην, η, η μη επάρκεια στην στατικότητα πότε βρέθηκε τόσο χαμηλά, Βρέθηκε πριν από ένα μήνα, Βρέθηκε πριν από ένα χρόνο. Γιατί το, το ΑΚΑ, επαναλαμβάνω, ήταν ορθάνυχτο. Και αυτό το οποίο ξέρουμε δύο μήνες πάντως, πριν μάθουμε... Πάντως, Γιώργο, το, το 21 ε, ε, βρέθηκαν τα χρήματα. Ναι. Το 22 γίνεται η ανάθεση της μελέτης και εν τέλει το 23 ένα χρόνο μετά μαθαίνουμε τι είχε γίνει και Ακριβώς. μπαίνει το λουκέτο. Ζητάμε την από την τεχνική εταιρεία να κάνει την απαιτούμενη μελέτη ενδεχομένως πλέον λεπτομερός. Καταλαβαίνουμε ότι βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο στατικής επάρκειας στο Στέγαστρο. Μόλις τους τελευταίους δύο μήνες έχουν βρεθεί στο Ολυμπιακό στάδιο εντός αυτού. 180.000 άνθρωποι σε τρει περιπτώσει. Έξω από αυτό, άνθρωποι περπατάνε, κάνουν τζόκιν, τρέχουν, βρίσκονται εκεί με τα παιδιά του. Κάτω από 19.000 άνθρωποι. Πάντω, Γιώργο, σίδερο... να θυμίσουμε εδώ πω πριν από 15 μέρε έπαιζε ο Παναθηναϊκό με τη Ρεάλ και είχε τουλάχιστον 60.000 βίγια Ρεάλ, με συγχωρείτε, και είχε τουλάχιστον 60.000 τηλεθεατέ. Αυτέ ε... οι τρει περιπτώσει, Εύα μου, ναι, με τη Βίγια Ρεάλ, Φιλάφε. με την Μπράγκα και τη συναυλία των Γκάνσεν Ρόζη. Ακριβώ. Και πόσοι άλλοι άνθρωποι απ' έξω μαζί με οι οικογένειε και παιδιά, γιατί είναι τόπο συνάθρηση στο Ολυμπιακό Στάδιο, κάτω από ένα στέγαστο 19.000 τόνων, το οποίο πραγματικά δεν πατάει καλά στη γη, το μάθαμε με λοιπόν. τον πλέον επίσημο τρόπο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Τσαντάκη.